Το γεφύρι είναι πριν 200 χρόνια περίπου. Το έχουν φτιάξει, ένωνε τα δύο χωριά Λαδά Καρβέλη και συγκοινωνία για Σπάρτη Καλαμάτα. Είναι δίτοξο, αλλά τώρα έχει πάθει πολλές φθορές. Θέλει, έχουμε κάνει ενέργεια και με το Δήμο και με την αρχαιολογία να έρθουν να το συντηρήσουμε. Το γεφύρι, όπως σας είπε και ο πρόεδρος εδώ πέρα, είναι ένα ιστορικό μνημείο για την περιοχή μας και πρέπει να διατηρηθεί. Είναι πολύ κοντά στην Καλαμάτα. Υπάρχει πρόσβαση, από ό,τι είδατε, και από τα δύο χωριά, που μπορεί οποιοδήποτε να το επισκεφτεί και να το δει. Το γεφύρι αυτό ήταν η εθνική οδός, όπως σας είπε και ο πρόεδρος, του Λαδαίων και της Κουτσαβίτικης Φορεσίας, κ. Αντωνόπουλος. Από εδώ έχει βγει το ρητό ανάθεμα τα τρία χωριά, Μυαλούς, Καρβέλη και Λαδά, γιατί παλιά όλα τα χωριά ανήκανε στο Δήμο Αλαγωνίας και έβγαινε ένας δήμαρχος από την Αλαγωνία συνέχεια και τους έταζε ότι θα τους φτιάξει το γεφύρι. Δεν το έφτιαχνε όμως, οπότε έβαλε υποψηφιότητα σε ένας από την Αρτεμισία και όταν και βγήκε, γιατί τους έταξε και αυτός ότι θα τους φτιάξει το γεφύρι, και όταν κατέβηκε στην Καλαμάτα ο προηγούμενος δήμαρχος, του λένε «Γεια σου ρε δήμαρχε» και λέει «Δεν είμαι δήμαρχος» και λέει «Πώς έγινε αυτό, ανάθεμα τα τρία χωριά, Λαδά, Καρβέλη και Μυαλούς». Αυτό ήταν από το 1884, ναι, να συντηρηθεί, να μην μας πέσει. Είναι αμαρτία δηλαδή, τόσων χρονών γεφύρι, να πάθει κάποια ζημιά. Μία από τις παρεμβάσεις η οποία θα μπορούσε να γίνει και θεωρείται η πιο παρέμβαση είναι ένα μικρό ανασχετικό φράγμα ροής με υλικά από την Κήτη του ποταμού, το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια μεγάλη, θα μπορούσε να πούμε, λίμνη, η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, είτε να μπουν μέσα κάποια ψάρια για ψάρεμα, είτε να μπουν κάποια βαρκάκια και ο άλλος να κάνει ένα περίπατο, να κάνει το κολύμπι του. Επίσης, στα κατάντη του Βυζαντινού γεφυριού υπάρχουν και δύο μήλοι. Από όσο γνωρίζω και μας είπε και ο πρόεδρος, υπάρχει πρόθεση ένας από αυτούς τους μήλους να ανακατασκευαστεί. Οπότε όλη η περιοχή αυτή θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης για τουρίστες, για όλο τον κόσμο και να γίνει γνωστή στο ευρύτερο κοινό. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες υποστηρικτικές μελέτες για να γίνουν όλα αυτά. Γι' αυτό και εγώ εκλήθη σήμερα εδώ από τον πρόεδρο να πω την άποψή μου. Η άποψή μου είναι ότι αυτά μπορούν να γίνουν γιατί έχουν ήπιο χαρακτήρα, αρκεί να υπάρχει και το ενδιαφέρον και από τον ευρύτερο Δήμο. Έτσι, γιατί αυτό είναι που κάνει, ο Δήμος είναι που θα αποφασίσει σε τι πορεία μπορεί να κινηθούν. Τα βήματα είναι ως εξής. Πρέπει καταρχάς να κάνουμε μια τοπογραφική αποτύπωση και μετά να ακολουθήσει μια γεωλογική μελέτη. Η οποία όμως θα υποδείξει αν θα επηρεαστεί και το Βυζαντινό μνημείο. Γιατί έχουμε και το μνημείο κάτω, το γεφύρι του Βυζαντινού, το οποίο είναι αποτρεπτικός παράγοντας εντός εισαγωγικών σε περίπτωση μεγάλων παρεμβάσεων. Γι' αυτό λέμε να γίνει μια ήπιας μορφής παρέμβαση που θα μπορέσει να τα συγκεράσει και να τα αξιοποιήσει όλα αυτά. Μετά από τις μελέτες, οι οποίες δεν έχουν μεγάλο κοστολόγιο, τώρα μιλάμε για μελέτες τάξης των όλα μαζί, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ. Μετά έρχεται η φάση της κατασκευής που θα πρέπει να υπολογιστεί από τη μελέτη το κόστος της κατασκευής. Και εδώ πέρα από ό,τι βλέπετε είναι ένας κρυμμένος θησαυρός. Πολλές πηγές, εδώ είναι κουτσαβίτικες πηγές, τις οποίες θέλουμε να αξιοποιήσουμε και να το κάνουμε ένα μέρος καλό που λέει σαν το Πολυλίμνιο και ακόμα καλύτερα. Σήμερα ήρθαμε εδώ πέρα εθελοντικά, η κοινότητα Λαδά, η κοινότητα Καρβελίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καρβελαίων, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαδαίων, ο Σύλλογος, ο Λαογραφικός, η Κουτσαβίτικη Φορεσά και κάναμε διάφορες εργασίες, όπως καθαρίσαμε το μονοπάτι που πάει προς το Καρβέλι. Τώρα θα φτιάξουμε ένα γκόλιμπα εδώ μέσα για να κάνουμε μπάνιο εδώ πιο κάτω εδώ πέρα. Έχουμε και μια φασολάδα, θα τη φάμε, θα πιούμε και τα κρασά μας και θα περάσουμε καλά. Ο στόχος είναι να το αναδείξουμε, γιατί είναι πολύ καλό το μέρος από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα. Πολλές πηγές, πλατάνια, εδώ δεν μπαίνει ήλιος καθόλου να πούμε. Τόσο και ζέστη να έχει, θα έρχεσαι εδώ πέρα και θα νιώθεις πολύ ευχάριστα. Είναι πολύ καλά. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος εδώ, που μπορεί να έρχεται ο κόσμος με τη δροσιά του, να καθίσει, να περάσει καλά και πιστεύω ότι θα αξιοποιηθεί να ερχόμαστε μαζί και με άλλους συλλόγους, να περνάμε καλά. Είναι κοντά στην Καλαμάτα, δεν είναι μακριά. Όταν πάμε σε άλλα μέρη, έχουν πολύ μικρότερα πλατάνια, πολύ μικρότερα ποτάμια. Εδώ πιστεύω ότι είναι μια ωραία τοποθεσία. Να ζητήσουμε να κάνουμε μια, εκεί που ξεκινάει ο δρόμος, να μην έχει στροφές, να πάει ευθεία. Να το κάνουμε και να το φαρδίνουμε λίγο, μπορεί να έχετε και λεωφορείο ακόμα δηλαδή, και με λίγα λεφτά. Είναι κοντινή απόσταση από εκεί δηλαδή. Και μέχρι το κεντρικό δρόμο μπορεί να έρχονται και είναι πολύ κοντινή απόσταση
Ο δρόμος είναι καλός και για αυτοκίνητα μικρά να έρθουν, αλλά και με τα πόδια. Εγώ ήρθα από το κεντρικό δρόμο με τα πόδια και ήταν πάρα πολύ ωραία η διαδρομή. Ήδη ο Σύλλογος Καρβελαίων έχει κάνει μια προσπάθεια, έχει απευθυνθεί στην αρχαιολογική υπηρεσία Καλαμάτας και αυτή το έχει προωθήσει το θέμα στην Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων Πατρών. Για να πάρει ανάπτυξη ο τόπος εδώ που έχουμε κτλ., θα πρέπει να κάτσουμε και να ακούσουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες προτάσεις θα προκύψουν από μια συζήτηση, μια ημερίδα. Κάνουμε μια ημερίδα με τα σύγχρονα δεδομένα που έχουν τα νέα, όπως είναι το ΠΑΚ, το LEADER, τα νέα προγράμματα που βγαίνουν, τις KINSEP, που είναι κοινωνικές συνεταιρευτικές επιχειρήσεις, τύπου δηλαδή συνεταιρισμών είναι αυτές και θέλουν λίγα άτομα, και να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε κατά προτεραιότητα τι είναι τα 4-5 έργα τα βασικά που θέλει η περιοχή μας για να αναπτυχθεί και με ποιο τρόπο μπορεί να γίνουν. Να τα ακούσουμε όλα τα χωριά, να πάρουμε τις αποφάσεις μας και μετά να ζητήσουμε τη βοήθεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και από την περιφέρεια. Και να πούμε ότι εμείς έχουμε αποφασίσει να γίνουν αυτά τα τρία πράγματα κατά προτεραιότητα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε με μελέτες, με υποστήριξη τεχνική. Δηλαδή, εδώ τώρα είμαστε σε αυτό το ωραίο το παραδοσιακό κτλ. Χώρο που είναι το ποτάμι, αυτό το, οι κουτσαβίτικες πηγές. Μπορεί να αυτό το, ο χώρος να φτιαχτούν κάποια έργα, όπως είναι για παράδειγμα μια βρύση που δεν έχει νερό για τους επισκέπτες, κάποια μονοπάτια, μια σύνδεση με το Λαδά που είναι πολύ κοντά. Επάνω το χωριό μπορεί το παλιό σχολείο να γίνει ξενώνας μιας δυναμικότητας για λίγα άτομα ή μπορεί να γίνει μια συνεταιρευτική επιχείρηση την οποία ο Δήμος θα την υποστηρίξει με κάποιο τρόπο. Αυτά λοιπόν τα πράγματα σε όλα τα χωριά μαζί θα φέρουν κόσμο. Όταν θα έρθει ο κόσμος θα ξεκινήσουν να υπάρχουν και ωφέλη όχι μόνο για την περιοχή μας, για το περιβάλλον, θα υπάρχουν και θα αναδειχθεί, αλλά και ωφέλη οικονομικά, γιατί κατά τα ψέματα οι άνθρωποι που είναι εδώ θα πρέπει αγωνίζονται να βγάλουν ένα μεροκάματο. Πηγαίνουν στη λαϊκή πολλοί από αυτούς, δίνουν τα τοπικά προϊόντα, στη λαϊκή της Καλαμάτας, αλλά μπορούν να έχουν και, μια, και τοπικές επιχειρήσεις εδώ αγροτουριστικές, που να μπορούν να στέκονται, να εξυπηρετούν επισκέπτες και μέσα είναι ο μοναδικός τρόπος να αναπτύξουμε την περιοχή μας. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές. Υπάρχουν τα εργαλεία για αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν. Απλώς πρέπει να τα κουβεντιάσουμε όλοι μαζί, να μπουν σε προτεραιότητες για τους Δήμους. Δεν κοστίζουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή ο Δήμος είναι ανοιχτός. Θέλει δηλαδή τέτοιες προτάσεις. Απλώς δηλαδή κόσμο που θέλει πραγματικά να ασχοληθεί.